γενικά λέμε όλοι κάποια στιγμή δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι που ζουν. Όσο καλά και να περνάνε. Είναι αυτό που λες, θέλω να έχω το δικό μου μικρό χώρο. Έτσι. Δεν υπάρχει το γιατί, κάπως έτσι είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι όμως όλοι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σου λέω, εγώ προσωπικά δεν την ένιωσα ποτέ αυτή την ανάγκη, αλλά ούσα πλέον έχοντας την ίδια εμπειρία, να μην έχω μείνει ποτέ μόνη μου, νιώθω ότι κάτι έχω χάσει. Στην ενηλικίωσή μου, αν θες. Στο ότι δεν έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τη μοναξιά μου, με τους λογαριασμούς του σπιτιού μου, με τις υποχρεώσεις μου. Νιώθω ότι κάπως σε κρατάει λίγο πίσω. Από περιέργεια, γιατί ήσασταν τρία κορίτσια και οι αδερφές σου το ίδιο κάνανε. Καλά, η μία έφυγε για το εξωτερικό πολύ γρήγορα. Η άλλη, ναι, έκανε ακριβώς το ίδιο. Έμεινε στο πατρικό σπίτι μέχρι που πήγε να συζήσει με τον τωρινό της σύζυγο. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι τον ονειρευόμουν, άσχετα που δεν το έκανα γρήγορα, το να έχω το χώρο μου να μείνω μόνη μου, και θυμάμαι ότι το σπίτι που είχα νοικιάσει για να φύγω, το νίκιασα, το φτιάχνα, το σιγά σιγά, το κοιτούσα, το περιμένω. Δεν το είχα πει σε κανέναν, ναι, γιατί θυμάμαι τη μάνα μου για χρόνια να μου λέει στα αυτιά μου. Πιστεύω ότι θα φύγει. Γιατί ξέρω εγώ σε διαφωνίες έλεγα. Θα νοικιάσω ένα σπίτι και θα φύγω. Διαφωνίες τώρα. Και τώρα που μένουμε μαζί. Δηλαδή πιο αυτοκόλλητος άνθρωπος με τη μάνα του δεν υπάρχει από μένα. Παρόλα αυτά και ακόμα μαλώνουμε και διαφωνούμε για βλακίες. Αλλά τη θυμάμαι όταν τη το έλεγα αυτό να μου λέει: γιατί παιδάκι μου, τι σου κάναμε. Δεν βγαίνει το βράδυ. Σου λέμε τίποτα, τι ώρα γυρνά. Σε ενοχλούμε. Τι σου κάναμε. Τι σου κάναμε. Γιατί δεν το περίμενα αυτό που μαχαιριά. Με έκανε την κυρία Θάλια από το ρετήρι έτσι. Λέγα μάνα να πάω να είμαι άντρα, λέω να μείνω. Αχ, η καρδιά μου, σε παρακαλώ. Τι μου λες, εγώ, τι σου έχουμε κάνει, αγόρι, το κακουμπού στο καλοριφέρ. Για να μην κρύβουν και τα χέρια.